Η οποία πάντως δεν πήγε στην πορεία, δεν σε είδαμε εκεί πέρα. Στον μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ, λέω, δεν ήταν αυτό. Λέω. Όχι, η αλήθεια είναι ότι αυτό μέχρι τώρα δεν μου έχει συμβεί. Μου έχουν συμβεί πολλά άλλα, μέχρι τώρα αυτό δεν το έχω πάθει. Ωραία, γιατί εμπειρία θα είναι. Λοιπόν, όντως εχθές ξεκίνησε από την Νέα Δημοκρατία η επιλογή να ειρωνευτεί τον Αλέξη Τσίπρα για το γεγονός ότι δεν ακολούθησε την πορεία μέχρι τέλους, δεν έφτασε μέχρι την Αμερικανική Πρεσβεία. Κάπου εκεί στο Σύνταγμα ο κύριος Τσίπρας έφυγε. Λοιπόν, υπήρξε ένα σχόλιο σκοπτικό ότι μάλλον ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να είναι τουρίστας και στην πορεία του Πολυτεχνείου, όπως τουρίστας είναι σε όλη του την πολιτική καριέρα και όπως έχει κινηθεί και ως κυβέρνηση και όπως επιλέγει να κινηθεί ως αντιπολίτευση τώρα. Πόνεσε το σχόλιο αυτό την Κουμουνδούρου και φάνηκε από την πάρα πολύ εκνευρισμένη απάντηση που έβγαλε ότι δεν θα έπρεπε να μιλάει η Νέα Δημοκρατία και να κοιτάξει το long weekend που έκανε ο Πρωθυπουργός και για να δει απλώς λέει μια παρτίδα τέννις, την ώρα που εδώ ήταν σε εξέλιξη ένας εορτασμός επετειακός για ένα πολύ σημαντικό σύμβολο και εκεί βρήκε ευκαιρία να ψέξει και την κυβέρνηση ότι έχει μέσα στελέχη σε κυβερνητικούς στόχους που είναι ακροδεξιά. Συνεχίστηκε σήμερα η αντιπαράθεση, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτησή του στο Facebook επέλεξε να αναγνώσει τη χθεσινή μεγάλη πράγματι πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου, τη 46η επέτειο του Πολυτεχνείου, αποδίδοντάς της αντικυβερνητικά χαρακτηριστικά. Και το Μαξίμου απάντησε ότι αν λοιπόν ότι προσπαθεί να καπηλευτεί τη χθεσινή συμμετοχή στην πορεία του Πολυτεχνείου η Κουμουνδούρου και αν θέλει ο κύριος Τσίπρας να δει πράγματι αν υπάρχουν αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, ας οργανώσει μια ο ίδιος να δούμε πόσοι θα δώσουν το παρόν εκεί. Νίκη, τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή το 2015-2018, είχε επίσης αντικυβερνητικό χαρακτήρα η συγκέντρωση του Πολυτεχνείου ή μόνο από φέτος? Φέτος, γιατί εφέτος, σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, επέλεξαν οι φοιτητές αλλά και οι προοδευτικοί πολίτες να διαδηλώσουν κατά της ακραία καταστολής. Της ακραίας καταστολής και της οπισθοδρόμησης που συμβολίζει η κυβέρνηση στο ακραίο δόγμα νόμος και τάξη. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη Ζορμπά.